θεωρούμε απαράδεκτο ακόμα και τώρα κάτω από αυτές τις συνθήκες να και από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας ακόμα να επιμένουν να προβάλλουν θετικές εξελίξεις μέσα στις διεργασίες των λυκοσυμμαχιών και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι ξεκάθαρο ότι δίνουν αέρα στα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας, η οποία αμφισβητεί όλες και τις διεθνείς συνθήκες, βέβαια με τις πλάτες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα λέγαμε, και του ΝΑΤΟ, γιατί ακριβώς εδώ η μοιρασιά είναι πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική για όλους. Κανένας δεν θα υποχωρήσει ούτε για τον έλεγχο των πηγών ενέργειας, ούτε για τον δρόμο μεταφοράς. Αυτό είναι το επίδικο, λέτε. Βεβαίως, και σε καμία περίπτωση έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα, δεν χρειάζονται και πολλές συστάσεις, το γεγονός ότι αυτοί οι υπερελιστικοί οργανισμοί σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμμαχία για τον ελληνικό λαό, για την ελληνική, για το ελληνικό κράτος. Εδώ αναβαθμίζουμε F-16, μοιράζει, εσείς πώς τα κρίνετε? Βεβαίως, κοιτάξτε τώρα, αναβαθμίζουμε και επιβαρύνουμε ακόμα πολύ με πακτολό χρημάτων τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει εξαντληθεί ουσιαστικά τα προηγούμενα χρόνια, ακριβώς και με την τροφοδότηση του υπεριαλιστικού μηχανισμού, σαν αυτό που αναλογούσε με τα 5 δισεκατομμύρια σχεδόν το χρόνο. Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι τα οπλικά συστήματα τα οποία αναβαθμίζονται δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας, γιατί είναι τοποθετημένα στις αποστολές, στις επιθετικές αποστολές του ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, έτσι, για ένα μεγάλο ποσοστό τους. Άρα επιβαρύνουν την αμυντική κατάσταση και τη δυνατότητα της χώρας. Και βέβαια σε μια αντιπαράθεση μεγάλων υπεριαλιστικών πόλων που και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή τον φέρνει να γίνει μέσα στο έδαφος μας, μέσα στο δίκτυο μας στο σπίτι. Γιατί ακριβώς κάνανε τη χώρα μας αεροπλανοφόρο, ο ένας ξεκίνησε δυνατά, ο άλλος συνεχίζει. Και βέβαια συμμετέχουν σε αυτές τις διεκδικήσεις των υπεριαλιστικών σχηματισμών απέναντι σε σφαγιασμένους λαούς και έπεται και συνέχεια. Γιατί η αντιπαράθεση και στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο συνολικά συνεχίζεται και θα βαθαίνει. Εμείς λέμε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμπλακεί ο λαός μας και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέψει την κυβέρνηση να συμμετέχει σε σφαγές λαών, να πάρει τα πράγματα στα χέρια του και να επιβάλλει εδώ στην χώρα μας ένα δρόμο ανάπτυξης ο οποίος θα αφορά τα δικά του συμφερόντα, γιατί υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να υπάρξει αύριο κιόλας, γιατί υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και σε μέσα παραγωγής και σε τεχνικό, επιστημονικό, δυναμικό και σε ορυκτό πλούτο, να διαγράψει ένα μέλλον για το λαό της χώρας μας τέτοιο που και σε σχέση με αυτά που μπορεί να παράγει και σε σχέση με τις ανάγκες του να καλύφθουν. Οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς θα φέρει τη χώρα μας μπροστά σε εξελίξεις όπως τις έζησαν οι λαοί της γύρω περιοχής και πρέπει να οργανωθεί και να λάβει τα μέτρα του. Για να φτάσουμε στον προϋπολογισμό με δύο κουβέντες. Η δίκαιη ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ και η ανάπτυξη για όλους της Νέας Δημοκρατίας έχει ακριβώς το ίδιο έδαφος και την ίδια λογική και τον ίδιο προσανατολισμό. Δεν πρέπει να πέσει ο λαός μας, τα λαϊκά στρώματα, η εργατική τάξη, στο λάκκο των ιδεολογημάτων ή στη λογική του μικρότερου κακού, γιατί ο ένας κόβει το επόμενο κομμάτι μετά τον άλλον. Πρέπει να δει τα πράγματα πανορανικά. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε αποφασισμένη να τελειώσει με την δουλειά που άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 65% σύμφωνα με το ΣΕΒ, να ολοκληρώσει το υπόλοιπο 35%. Πήρε μέτρα για το τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για να συντρίψει το μέσο μισθό. Σε καμία περίπτωση. Αναπτυξιακός προφανώς είναι μόνο για τα κέρδη ελάχιστον μια χούφτας επιχειρηματικών ομίλων. Για τους υπόλοιπους είναι συντριβή δικαιωμάτων και βάθημα της εξαθλίωσης σε όλα τα επίπεδα. Στη δυνατότητα πρόσβασης στα βασικά αγαθά, στην κοινωνική πρόνοια, στην υγεία, στην παιδεία και βέβαια στο ίδιο το εισόδημα το οποίο θα τσακιστεί και με τον επερχόμενο προϋπολογισμό, ο οποίος έχει προσδιορίσει άσχετα αν έχει αναδιανύμει, γιατί είναι το βασικό εργαλείο κάθε κυβέρνηση για την αναδιανομή του πλούτου από τα λαϊκά στρώματα προς τις τσέπες μερικών επιχειρηματικών ομίλων, θα διαμορφώσουν κάποια πανηγυρικά, ένα πανηγυρικό, θα προσπαθήσουν να διαμορφώσουν ένα πανηγυρικό κλίμα με κάποιες αυξήσεις ή μειώσεις τέλος πάντων στη φορολογία, όταν έχουν διαμορφώσει όλο το πλαίσιο να τα πάρουν επί 10 όπως έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση. Και στο επίπεδο της φορολογίας και στο επίπεδο των κρατικών δαπανών στην κοινωνική πρόνοια υπάρχει πολύ μεγάλη υποχώρηση και βέβαια διεύρυνση της φορολογικής επέλασης και με έμεσους και άμεσους φόρους και στην τοπική διοίκηση και με όλες τις μορφές.